Πάμε τώρα σε θέματα περιφερειακής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, και καλησπερίζουμε αμέσως τον κύριο Γιώργο Παυλίδη, τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Παυλίδη. Κύριε Παυλίδη, μας ακούτε? Ναι. Καλησπέρα σας. Λέω να μιλήσουμε για όλα τα δεδομένα τα οποία αφορούν την τακτική που ακολουθείτε αντιπολιτευτικά αυτό το χρονικό διάστημα. Κύριε Παυλίδη, ασχοληθήκατε με τα κουνούπια. Η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου τουλάχιστον, αλλά και ολόκληρη η Περιφέρεια, ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ότι ξεκίνησαν οι ψεκασμοί. Βέβαια, ξεκίνησαν πρόσφατα, πριν από 2-3 μέρες, αλλά ξεκίνησαν επιτέλους. Για την καταπολέμηση του δάκου, η Περιφερειακή Ενότητα, για τις ελιές λέω, με το οποίο επίσης ξανασχοληθήκατε, η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου τουλάχιστον ανακοίνωσε την πρόσληψη προσώπων οι οποίοι θα ασχοληθούν με την καταπολέμηση του δάκου. Βέβαια, οι αγωνίες των πολιτών είναι, όπως λέτε και εσείς, εξαιρετικά σημαντικές, εξακολουθούν να είναι σημαντικές. Και ο κύριος Γιαννακίδης ασχολείται και με το ΣΕΡΝ, έτσι, πώς θα ενταχθεί η περιφέρεια στα πειράματα του ΣΕΡΝ. Για πέστε μας, τι ακριβώς προγραμματίζετε εσείς από εδώ και στο εξής, γιατί σε ό,τι αφορά τα κουνούπια και το δάκο τουλάχιστον, που αναδείξατε με τη δική σας δράση πριν από λίγες μέρες, φαίνεται πως υπάρχει επιτέλους μια εξέλιξη. Πράγματι υπάρχει μια εξέλιξη, αυτό είναι ευχάριστο, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για τα κουνούπια ακόμη δεν υπάρχει σύμβαση και δεν θα υπάρξει για αρκετές μέρες, έως ότου γίνουν οι διορθώσεις τις οποίες υποδεικνύει ευθέως το ελεκτικό συνέδριο, δεδομένου ότι υπάρχουν ρυθμίσεις στη σύμβαση και προβλέψεις που είναι τις οποίες θεωρεί εκτός νομιμότητας. Το ότι γίνονται κάποιοι ραντισμοί είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ταυτοχρόνως θέλω να παρατηρήσω ότι είναι εκτός σύμβασης και αυτό μπορεί να δημιουργήσει άλλης μορφής προβλήματα στη συνέχεια. Όσο αφορά τον δάκο, χαιρόμαστε που επιτέλους κατανόησαν. Δύο λεπτά, με συγχωρείτε κύριε Παυλίδη. Είπατε πως είναι εκτός σύμβασης οι ψεκασμοί που γίνονται, αυτό. Σωστά. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει δηλαδή, πώς το εννοείτε? Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα πληρωμών στη συνέχεια. Ναι. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, αν θέλετε, και στην ίδια τη σύμβαση. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, γιατί δεν θέλω ο ίδιος να είναι έτοιμος για οποιοδήποτε πρόβλημα, και το γράφω πάρα πολλές εφημερίδες αυτό και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πάντως είμαστε πρώτης υπογραφής της σύμβασης και πρώτης σύναψης της σύμβασης. Όπως ξέρετε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα έργο. Πάμε στο δάκο λοιπόν, σας παρακαλώ, στην καταπολέμηση του δάκου για την ελιά, τους ελαιοπαραγωγούς. Για το θέμα του δάκου υπήρξε καθυστέρηση. Εμείς πιέζουμε εδώ και αρκετές μέρες, γιατί κάθε μέρα που περνάει είναι η μέρα ζημιογόνα και για την ελαιοπαραγωγή και για το εισόδημα γενικότερα των ελαιοπαραγωγών. Δεν είναι δυνατόν να συγκρούμαστε για θέματα πάνω στα οποία αυτονόητα έπρεπε να κινηθούν. Όσον αφορά το θέμα των κουνουπιών, δεν είναι δυνατόν ο κύριος Γιαννακίδης να δηλώνει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης άγνοια των προβλέψεων του ελεκτικού συνεδρίου και της απόφασης του ελεκτικού συνεδρίου. Θεωρώ ότι ο πλέον υπεύθυνος σε ένα τόσο οξύ πρόβλημα έπρεπε τουλάχιστον να έχει γνώση, που γνώση δεν είχε, και απορώ γι' αυτό. Αυτή όμως είναι η λογική με την οποία αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα στην περιφέρειά μας, μια περιφέρεια που δυστυχώς συνεχώς διολυσταίνει προς τα κάτω. Δημοσθένη. Κύριε Παυλίδη, θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θέμα, για το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και κρίσιμο, γιατί αφορά τα θέματα που αφορούν τις δημοπρασίες που κάνει η περιφέρεια. Είναι ένα θέμα το οποίο ανέδειξε, πρέπει να πω, δημοσιογράφος, ο συνάδελφος από τη Δράμα, ο οποίος αλίευσε μία τοποθέτηση του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, της διοίκησης, της πλειοψηφίας, ο οποίος έκανε ερώτημα μέσα στα πλαίσια ένα διαλόγου σύγκρουσης που είχε με συνάδελφό του της πλειοψηφίας, και εγκαλούσε τα μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής πώς αποδέχονται να γίνονται δημοπρασίες και για να ανατίθονται έργα με μόνο ποσοστό έκπτωση 4% έως 5%. Και ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας να λέει αυτό, πώς το εξηγείτε, είναι συμβατό με αυτά που συμβαίνουν στις δημοπρασίες, έτσι πρέπει να λειτουργεί το σύστημα? Εσείς τι λέτε για αυτό το φαινόμενο? Κοιτάξτε, η διασφάλιση του δημοσίου χρήματος, είτε είναι καταπολέμηση κουνουπιών είτε είναι οποιοδήποτε άλλο έργο, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ένα από τα μεγάλα ζητήματα
που ταλάνισαν αυτόν τον τόπο, που τον οδήγησαν εδώ που είναι, είναι ο τρόπος διαχείρισης. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και η μεγίστη διαφάνεια. Ξέρετε ότι όλο το σύστημα δεν λειτουργεί υπολατρικά, εννοώ υγιώς. Έχει σημεία τα οποία παρουσιάζουν κενά. Ο κύριος Σαφόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από τον χώρο των τεχνικών υπηρεσιών και είναι ειδικός στο αντικείμενο. Υπάρχουν έργα που πράγματι δεν βγαίνουν ούτε με 1, ούτε με 2, ούτε με 3% έκπτωση. Γιατί είναι πολλές φορές λάθος οι μελέτες. Υπάρχουν όμως έργα που πρέπει να πάνε σε μεγάλες εκπτώσεις. Αυτό όμως κάποιος πρέπει να το βλέπει στην πράξη, να το κρίνει στην πράξη, να έχει καλή γνώση των μελετών. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν μπορείς ισοπεδωτικά να πας στη μία θέση ή στην άλλη. Ότι πρέπει να είναι πάνω από 12% ή κάτω. Όλο αυτό κρίνεται ανάλογα με τις δυσκολίες που παρουσιάζει το έργο, γιατί οι μελέτες δεν παρουσιάζουν ομοιομορφία. Δηλαδή θεωρείτε ότι... την αξιοπιστία τους θεωρώ, αναφέρω. Κατανοητό, κατανοητό. Ωραία. Δεν πρέπει τότε κάθε μία δημοπρασία να, από τουλάχιστον από εσάς που είστε αντιπολίτευση, να ελέγχετε αν τηρούνται αυτοί οι όροι που βάλατε. Υπάρχουν δημοπρασίες που ακούτε με 1% δεν βγαίνουν, αλλά υπάρχουν άλλες που θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη έκπτωση. Άρα εκεί δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν, θα το έλεγα μέσα εισαγωγικά, διαφυγόντα κέρδη για την περιφέρεια. Ασφαλώς υπάρχουν ζητήματα τα οποία στο μέγιστο δυνατό βαθμό προσπαθούμε να τα ελέγξουμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αυτή είναι και η εντολή την οποία έχουν οι συνάδελφοι οι οποίοι συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή. Όπως επίσης θα πρέπει να απορρίπτονται όλες εκείνες οι δημοπρασίες, όλοι εκείνοι οι διαγωνισμοί που έχουν έναν ενδιαφερόμενο και κάποιους άλλους τυπικά. Αυτά όμως πρέπει να υποπίπτουν στην αντίληψή μας, να υποπίπτουν στην αντίληψη των μελών. Ξέρετε ότι πρακτικά, κύριε Δούκα, εμείς όλοι που είμαστε στην αντιπολίτευση κάνουμε και κάποιες άλλες δουλειές και είναι αδύνατο νυχθημερών να παρακολουθούμε το σύνολο και τον τεράστιο όγκο των θεμάτων και την, αν θέλετε, και να εμβαθύνουμε στη κάθε μελέτη. Την ευθύνη την έχει η διοίκηση. Και πράγματι πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν σε πολλά σημεία πολλά λάθη και κενά. Μάλιστα. Κύριε Παυλίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Ευκαιρίες ανάπτυξης της ελληνοκαναδικής επιχειρηματικής συνεργασίας και ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων με το ελληνοκαναδικό επιμελητήριο με στόχο την αξιοποίηση αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε διάφορους τομείς της τοπικής αλλά και συνολικότερα της ελληνικής οικονομίας συζητήθηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε και διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του ελληνοκαναδικού επιμελητηρίου με την υποστήριξη της Καναδικής Πρεσβείας και του Investing Greece, παρουσία εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων του Εύρου, της Αλεξανδρούπολης και της Ξάνθης στην Αθήνα.